Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε για το debate και σας δώσαμε την εντύπωση ότι ίσως όλο αυτό το απίστευτα βαρετό πράγμα να έχει τελικά καμία χρησιμότητα. Και όμως είχε μία χρησιμότητα το debate. Και όχι απλά είχε μία χρησιμότητα, αλλά είχε μία πάρα πολύ σημαντική χρησιμότητα το debate. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνονται debate σε τακτά χρονικά διαστήματα, σίγουρα μία φορά το χρόνο, αλλά ακόμα καλύτερα και δύο φορές το χρόνο. Σας παρουσιάζουμε την μοναδική αλλά πολύ πολύ σημαντική χρησιμότητα του debate. Πρέπει να σας πω ότι έρθα στράφτη σήμερα. Μαθαίνω ότι επιστρατεύτηκαν οι υπάλληλοι για την καθαριότητα. Ναι. Βάφτηκαν διάδρομοι, φτιάχτηκαν πόρτες, τουλάχιστον από τα σημεία που θα περάσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ώστε η εικόνα του κτηρίου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Αυτό είναι το μοναδικό μειονέκτημα. Βάφτηκαν όλα μόνο από το σημείο που θα περάσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα έμειναν όπως ήταν. Τώρα, αυτό είναι λίγο άσχημο, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του σημείου που πέρασε ο πολιτικός αρχηγός και αστράφτηκε, βάφτηκε, και του παλιού. Οπότε πρέπει να γίνονται debates στην ΕΡΤ, πρέπει να γίνονται και σε διαφορετικά σημεία, έτσι ώστε να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές η πολιτική αρχή, να βαφτεί όλο το κτίριο. Σε 7-8 debate θα έχει βαφτεί το κτίριο της ΕΡΤ. Γιατί δεν κάνουν debate σε κανένα αστυνομικό τμήμα από αυτό που πηγαίνουμε που βρωμάνε και ζέχνουνε. Τουλάχιστον να πιάνε και τόπο, τέλος πάντων. Αυτή είναι η λύση για όλα τα δημόσια κτίρια. Να γίνονται debate. Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ το στρατό, όλοι το θυμάστε. Που ερχόταν η επιθεώρηση του στρατηγού και τρέχανε φαντάρι πανικόβλητη μία μέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλο τον άλλο χρόνο ήταν. Έχετε κάποιο πρόβλημα στην πολυκατοικία σας, στη γειτονιά σας, οργανώστε ένα debate πολιτικών αρχηγών. Μην μαλώνετε για στα κοινόχρηστα ποιο θα πληρώσει το βάψιμο. Debate είναι η μόνη λύση. Ναι, η βουλή τελεσόπινγκ σου δίνει τη λύση. Σου τράκαναν το αυτοκίνητο, debate. Φιλοξένησε του τα πίσω καθίσματα, θα το στείλουν πρώτα σε λαμαρινά και θα γίνει καινούριο για να φιλοξενηθεί το debate. Αστράφτη η ΕΡΤ. Δεν θέλω να χαλάσω αυτό το σερί της σατυρικής προσέγγισης, αλλά δεν αντέχω να με το πω. Τι ξεφτύλα που είναι αυτό το πράγμα. Ναι, είναι λίγο. Τι ξεφτύλα χώρα που είμαστε. Μας λες και επανάπτυκτο. Τι ξεφτύλα χώρα που είμαστε. Πόσο άξιοι της μοίρας. Πόσο προσβολή προς τους πρωτόγονους θα είναι, αν μας χαρακτηρίσουμε πρωτόγονους. Πόσο μας προσβάλλουν με αυτά τα πράγματα που κάνουν. Μου φέρνει στο μυαλό το γεγονός ότι, και συγγνώμη που θα το πω εδώ τοπικά, εδώ στην Θεσσαλονίκη, ξέρετε, έχουμε την πανέμορφη Χαλκιδική. Το τι έχουμε τραβήξει εμείς Θεσσαλονικείς για να φτάσουμε στη Χαλκιδική τα Σαββατοκύριακα, δεν μπορείτε να σας το περιγράψω. Το Ben Hur δηλαδή. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης είναι ο Αγγελόπουλος εδώ στην πόλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσοι άνθρωποι παντρεύτηκαν στον δρόμο για τη Χαλκιδική, γνωρίστηκαν στα μποτιλιαρίσματα, κάνανε one night stand, one μποτιλιάρισμα stand. Έχουμε το καινούργιο εδώ, ναι, είναι το one μποτιλιάρισμα stand. Μαλώσαν, γνωριστήκαν, φάγαν, γίναν παρέες. Συμφωνίες. Σταματημένοι στο ίδιο σημείο, ξέρετε επί πόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι. Πόσα χρόνια το τραβούσαμε αυτό το πράγμα. Και μια φορά μας βοήθησε ο Θεός, άκουσε τις προσευχές μας και έγινε στο Πόρτο Καράς η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πότε φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος που παρακαλούσαμε επί 20-30 χρόνια να φτιαχτεί. Έτσι και με την ΕΡΤ πήγαν οι πολιτικοί αρχηγοί και καθαρίσαν και βάψαν την ΕΡΤ. Τι ξεφτύλα, Θεέ μου, τι ξεφτύλα είναι αυτό το πράγμα, αν καθίσεις να το σκεφτείς.